TechSmart.gr, είμαι ο Βασίλης και καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι του TechSmart.gr. Εδώ με μια οθόνη της AOC, είπαμε παιδιά, οθόνες αβέρτα, θα σας δίνω οθόνες, θα γίνουμε το νούμερο ένα κανάλι σε οθόνες στο ελληνικό YouTube. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα monitor καθαρά για gamers, καθαρά gaming monitor AOC, αγαπημένο brand, αγαπημένη μάρκα, πείτε όπως θέλετε, ιδανικό για gamers, ιδανική μάρκα για gamers. Κάτι χτυπάει κάποιος που με ψάχνει Facebook, ακούτε το εδώ πέρα στο γραφείο. Μπορεί να έχουμε και λίγο echo γιατί έχουμε μετακινηθεί ώστε να μπορούμε να χωράμε τις οθόνες που μας στέλνουν. Αν θυμάστε από την προηγούμενη θα καταλάβετε τι λέμε. Λοιπόν, στο διατάφτα λοιπόν σήμερα μιλάμε για το, έχω και το σκονάκι μου εδώ, για την AOC G2590PX ή αλλιώς G2. Έτσι τη λένε, βλέπετε κάπου εδώ γράφει και το G2. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφα σχεδιασμένο monitor. Θα ξεκινήσω από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά με μεταλλικές λεπτομέρειες και την κάνουν ιδανική πέρα από το competitive gaming για τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, αλλά το design της είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι ένα στολίδι πάνω στο γραφείο σας, παιδιά, πιστέψτε με. Δείτε εδώ, έχει και τις λεπτομεριούλες της, μπέζελες στις τρεις πλευρές, πανέμορφη, μεταλλικές λεπτομέρειες πίσω. Έχει και κάποιο λογότυπο, είναι samurai, έτσι την έχουν, είναι λίγο, είναι signature αυτή η οθόνη. Είναι σχεδιασμένη από gamers για gamers. Προσαρμόζεται η βάση της πίσω πάρα πολύ εύκολα, χωρίς βίδες. Παιδιά, είναι σωτήρια αυτό το πράγμα. Με απλές κινήσεις, κλειψάκια ας πούμε, μπορείς και κουμπώνεις την βάση σου σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα και είσαι έτοιμος να τη βάλεις στην πρίζα και να παίξεις τα παιχνιδάκια σου. Μέσα στη συσκευασία θα βρούμε, βρήκαμε όλα τα καλώδια, τα απαραίτητα για την συνδεσιμότητά της. Έχει δύο θύρες HDMI, έχουμε USB 3 θύρες, όλα είναι από πίσω στην οθόνη. Μπορούμε να βάλουμε τα ακουστικά μας. Έχει βέβαια και ενσωματωμένα ηχεία. Πολύ σημαντικό. Για κάποιους που δεν τους ενδιαφέρει, εντάξει, μην περιμένετε πάλι ο ήχος να είναι εκπληκτικός, έτσι. Παίρνετε ένα ακουστικάκι και το κοτσάρετε και είστε μια χαρούλα. 25 ίντσες, δεν ξέρω να σας είπα, για την ακρίβεια είναι οι ίντσες της στις 24,5. Ανάλυση 1920x1080. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως το 1080p Best Gaming Monitor. Γιατί όχι, εμείς που το δοκιμάσαμε, το λατρέψαμε σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε 144 Hz χρόνο ανανέωσης και 1ms χρόνο απόκρισης. Καταλαβαίνετε παιδιά ότι πρόκειται για ένα gaming καθαρά monitor. Όταν λέω καθαρά, από τη στιγμή που παίζουμε games, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Πιο δύσκολα. Τα πάντα βασικά, τα πάντα παιδιά, παίζει games. Τι άλλο θέλεις. Χαρακτηριστικά αλλά low blue light για να μην μας κουράζουν τα όμορφα ματάκια μας. Έχουμε flicker free και φυσικά shadow control. Αυτό είναι μαγιά πολύ καλή, ειδικά στα first person shooter. Σε σκιερά σημεία τον τσιμπάς τον άλλον. Έχει μια αυτόματη, ας το πούμε έτσι, ένα intelligence, ένα artificial intelligence. Τι έχω πει σήμερα. Το οποίο σου ανεβάζει τη φωτεινότητα στα σκοτεινά σημεία, αλλά όταν φύγεις από εκεί δεν έχεις την γενική φωτεινότητα ανεβασμένη για να σε εμποδίζει γενικά στο παιχνίδι σου. Οπότε είναι κάποιες λειτουργίες που είναι έτσι πιο προ, ας το πούμε. Αυτά παιδιά για αυτήν την υπέροχη οθόνη της AOC. Τιμή θα μου πείτε, τιμή είναι καλή. Είναι καλή για αυτά που προσφέρει, είναι περίπου στο 300, 99, παίζει τώρα αυτή τη στιγμή που κάνω εγώ το βίντεο. Και το είδα σε ελληνικά site, ας πούμε. Μπορείτε να ψάξετε και κατά έξω, ίσως Amazon, ίσως eBay, να τη βρείτε ακόμα πιο οικονομική. Κάποιοι ίσως πούνε ότι είναι λίγο μικρή. Όχι, για μένα δεν είναι, είναι μια χαρά. Απολαυστικότατη στα games, χορταίνεις να παίζεις παιχνίδια. Πολύ καλά τα χρώματά της, πολύ καλή γωνία θέασής της και πολύ όμορφο γενικά το design που είναι έτσι φτιαγμένη για gamers. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτό ήταν η οθόνη που είχαμε να παρουσιάσουμε. Περιμένω και άλλες σύντομα. Σας έχω πει παιδιά, θα σας φλωμώσω στις οθόνες. Και με βοηθάτε βλέποντας τα βίντεο και δείχνοντας την καταλάβατε, δείχνοντας λίγο ότι σας αρέσουν αυτά για να μπορώ να φέρνω περισσότερα για εσάς και το κοινό, το κοινό. Και εννοείται λεπτομέρειες και λοιπά μπορείτε να βλέπετε και στα άρθρα που ακολουθούν στο techsmart.gr. Αυτά από μένα. Ήμουν ο Βασίλης.
τσέκαρε περιγραφή, like, subscribe, ό,τι θέλει στο κανάλι. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα, βλέπεις ότι σας βομβαρδίζω τελευταία με βίντεο. Αυτά, bye!